Πήγα να σε ρωτήσω, πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που φοράνε μάσκα που δεν έχουν κάτι άλλο είναι από αυτό το οποίο δείχνουν και να σε περάσω στο Masked Singer και θέλω να μας κάνεις και ένα σχόλιο για τη συμμετοχή σου αυτή. Ήταν και μετά θα σε ρωτήσω έτσι κάτι πιο. Μα ήταν και αμφορέα. Δωρική ομορφιά, έτσι. Κοίτα, πέρα από το show, εντάξει, υπήρχαν κάποιοι συνεργάτες στην παραγωγή. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είχαμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές, δοκιμασμένες σχέσεις. Ο Κωνσταντίνος Ρίγος, ας πούμε, ήταν. Και ο Καλό Κωνσταντίνος είναι φίλος. Έκανε υπέροχη δουλειά. Ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που είπα, ξέρεις, χωρίς να σκεφτώ. Το περιβάλλον πολλά, λοιπόν και η χημεία με τους ανθρώπους που μου έλεγες πιο πριν έρχεται και επισφραγίζει και αυτό. Μου κάνει εντύπωση όμως, γιατί κινείσαι σε έναν χώρο που συνήθως και λόγω της προσωπικότητας, του ταλέντου, της εμφάνισης, αν θέλεις, έχεις όλα αυτά το πακέτο που κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι. Δεν προκαλείς, δεν κάνεις πράγματα, αισθάνομαι, για να δημιουργήσεις εντυπώσεις. Πολύ πιο ήσυχος, πολύ πιο. Πολύ επιλεκτικά. Low. Δεν είσαι loud αυτό που ξέρεις να. Είναι θέμα χαρακτήρα τελικά για να μην αλλοιωθείς μέσα σε έναν χώρο που έχει τεράστια έκθεση. Είναι και θέμα παιδείας, είναι και θέμα το ότι. Ξέρεις, εγώ δεν. Καταλαβαίνω ότι η θεατρική πορεία είναι κούρσα αντοχής. Mm-hmm. Και είναι και κούρσα αντοχής όχι μόνο στις δυνάμεις και στο τι απόδοση έχεις. Mm-hmm. Και πόσες σελίδες κείμενο μπορείς να θυμάσαι, ας πούμε, απ' έξω και σε τι ηλικία. Ναι. Είναι και να παραμένεις και άνθρωπος. Να μην αλλάξεις. Μέσα σε αυτό. Να μην σε αλλοιώνει αυτό το οποίο θεωρώ, ξέρεις, ότι είναι. Αυτό που λέμε ο θαυμασμός των ανθρώπων κτλ. Να γίνεις αναγνωρίσιμος κτλ. Δεν είναι απλά όμως μόνο ο θαυμασμός. Πολλές φορές έχουμε και μέσα από τα social media, αλλά και μέσα από την διαζώσιμη επαφή εκδηλώσεις οι οποίες. Εντάξει, κάποιες φορές κάπου ξεφεύγουν. Άρα, αν μπω εγώ, ας πούμε, στην πλευρά της συντρόφου, της συζύγου, της γυναίκας, πώς το διαχειρίζεσαι αυτό το να το κρατάς σε μια ισορροπία και να μην ζηλεύει ο άνθρωπός σου και να μην δίνεις δικαίωμα. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Ή εμένα μου φαντάζει σύνθετο. Καλά, γενικά οι ανθρώπινες σχέσεις είναι δύσκολες. Θέλει προσπάθεια, εννοείται. Θέλουμε 10 εκπομπές να αναλύσουμε τις ανθρώπινες σχέσεις. Και δεν φτάνουν. Ειδικά αυτές. Έχει σημασία όμως. Αλλά, ας πούμε, υπήρχε ένα διάστημα που θεωρώ ότι είχα δεχτεί πάρα πολύ προσοχή προφανώς και με το show You Think You Can Dance, με τον διαγωνισμό. Και έτυχε κιόλας και είχα μια απώλεια τον πατέρα μου. Και ήταν ένα διάστημα που δεν διαχειρίστηκα σωστά όλη αυτή την προβολή, ας πούμε, με έναν τρόπο. Την έκθεση. Και μπήκα σε μια αυτοκαταστροφή για να ξεπεράσω ίσως και εγώ κάποια όρια και να δω, ξέρεις, τι είναι αυτό που κάνω λάθος και δεν επεξεργάζομαι σωστά όλο αυτό που συμβαίνει. Αυτοκαταστροφή. Ναι. Δηλαδή. Με τον ερχόμενο της κόρης μου λύθηκε αυτό. Ναι. Ήρθε μια ισορροπία. Ναι, γιατί προφανώς, ξέρεις, έχουμε κενά τα οποία πρέπει να τα. Κάποιες πληγές τις οποίες πρέπει να τις. Πάνω που θα σε ρωτάω, ποιος είναι ο καλύτερος ρόλος για σένα, ή μάλλον ο πιο δύσκολος ρόλος, γιατί ο καλύτερος σίγουρα θα πεις τον τρίτο. Χορευτής, ηθοποιός, πατέρας. Ο πιο δύσκολος. Ο πιο δύσκολος ρόλος. Ναι. Σε γιώνει αυτό το πράγμα. Του πατέρα, ε. Του πατέρα. Είναι ωραίο πράγμα. Να μην ξέρεις. Άλλαξε και το πρόσωπό σου. Είδα χαμόγελο, μια λάμψη. Όταν λέμε στο παιδί. Ναι, γιατί άμα βιώνεις το παρόν και απλά ξέρεις το ότι είσαι υγιής και αναπνέεις, αυτό σου είναι αρκετό για να μπορείς να φροντίσεις και όλο το υπόλοιπο. Και να αποδώσεις. Εκεί λες, εντάξει, παίρνεις μια βαθιά ανάσα και λες όλα τα υπόλοιπα είναι ασήμαντα. Καλά, ισχύει αυτό. Σημαντικά. Είναι η πρώτη μεγάλη νίκη. Δεν χάλασε και ο κόσμος. Δεν χάλασε δηλαδή, και εγώ νομίζω ότι με το παιδί, ας πούμε, ξέρεις, θα μπεις σε μια διαδικασία, δεν θα έχεις χρόνο να κάνεις τη δουλειά σου. Ναι, που λέμε. Τελικά όλα γίνονται και στο λιγότερο χρόνο. Απλά σωστή διαχείριση. Με λιγότερο κόπο. Ναι. Και σωστή διαχείριση του χρόνου. Διάφορα. Καλά. Θα ήθελα πολύ να τα συζητήσουμε αυτά. Καταλαβαίνω ότι μου κάνετε νοήματα για τον χρόνο, αλλά από το ρόλο του πατέρα, από το πάπα, πάμε στο μάμα μία και στη συμμετοχή σου, να μας πεις δύο λόγια για αυτή τη συνεργασία. Πιθανώς μπαμπάς. Πιθανώς. Σκηνοθεσία σε Θέμης Μαρσέλου. Μάλιστα, σε αυτό το στούντιο η Θέμης έκανε ένα αφιέρωμα στο σαν το σπίτι σας σε μια εκπομπή. Και ήταν η πρώτη φορά που ήρθα εγώ σε τηλεοπτική εκπομπή. Σε τι ηλικία? 14 ετών. Πω πω. Είχε κάνει ένα αφιέρωμα χορού για την κρατική σχολή χορού. Ναι. Που ήμουν στο φυτώριο εγώ και είναι καρμική η σχέση μας. Είμαι ευγνώμων που με διάλεξα, ας πούμε. Η παρέα είναι υπέροχη, είναι όλοι τους υπερταλαντούχοι. Η Νάντια Κοντογιώργη πραγματικά νομίζω
δείχνει και μας δίνει τον καλύτερο τσέφ. Έχετε ξανασυνεργαστεί σε τηλεοπτική. Στην πρώτη μας δουλειά. Στο κάτω παρτάλι. Καλή, τι καρμικέ σχέσει και συνεργασίε, α πούμε, που έχετε. Το 2005 ήταν η πρώτη μα δουλειά και για μένα και για την Άντια, στον βιολιστή στη στέγη με τον Γρηγόρη Βαλτινό. Μετά είναι το κάτω παρτάλι. Μετά ήταν το παρτάλι. Εμένα αυτό μου έχει μείνει, συγγνώμη. Ναι, εννοείται. Μα ήταν και οι δύο ρόλοι πολύ χαρακτηριστικοί, ο δικό και ο δικό. Ναι. Είμαι, ναι. Πολύ χαρακτηριστική ρόλη. Χαμογελάς, μια πολύ ωραία συνεργασία λοιπόν, όπως καταλαβαίνω, με ωραίους ανθρώπους και φίλους. Και φιλία, ειδικά με την Άντια. Ναι, μοιραζόμαστε πολλά πράγματα. Τι ωραία. Λοιπόν, θα πάμε να το δούμε. Θα πάμε να το δούμε. Πρέπει να πάμε να το δούμε. Αξίζει να πάμε να το δούμε. Και το λέμε και καλούμε και τον κόσμο βέβαια σε αυτό το ταξίδι. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας. Σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Να σου ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, όπως το περάσεις, ό,τι έχεις προγραμματισμένο, ό,τι χρόνο σου μείνει. Αντιλαμβάνομαι ότι φτιάχνεις χρόνο, παρότι είναι λίγο. Ελάχιστο. Φτιάχνουμε και ένα χώρο, ένα στούντιο. Θα έρθει και ένα Ζορμπά το χειμώνα με τον Γιάννη Κακλέα. Και τον Γιάννη Στάνκουλου σε ρόλο του Ζορμπά. Ένα στούντιο τι είναι, καινούριο ξεκίνημα αυτό. Ναι, στον νέο κόσμο. Φτιάχνω ένα δικό μου στούντιο, σαν ένα πολυχώρο πολιτιστικό. Ένα όνειρό σου, καταλαβαίνω σωστά. Δίπλα είναι ο Ολυμπιακός της κόρης μου, οπότε. Τέλειο. Έλα, ήθελε να έχει τον έλεγχο να βλέπει. Τελείω τυχαία, δίπλα είναι ο σχολείο τη κόρη μου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Την όθηση να το κάνω. Γιατί κατάλαβα ότι εφόσον σε μια περιοχή με προσφυγικέ κατοικίε δεν υπήρχε τίποτα ανάλογο, βρήκαμε ένα εγκατελειμμένο κτίριο το οποίο ανήκε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνική Αλληλεγγύη, μα το παραχώρησαν. Wow. Και με πολύ μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε, το Σεπτέμβριο θα ανοίξει και θα κάνουμε χορό, θέατρο. Με το καλό. Θα έρθουμε να τραγουδάμε. Ελάτε, ελάτε. Τι ωραία, θα είναι λόγος για να ξανασυναντηθούμε. Ναι. Από όπου και αν ξανασυναντηθούμε, τώρα που το σκέφτομαι. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σου εύχομαι ολόψυχα τα καλύτερα. Να είστε καλά. Τρέχω εγώ τώρα, ξέρετε που πάω. Λοιπόν, με συγχωρείτε, θα περάσω ξεστά σου, σου δίνω ξανά το χέρι έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.